Είμαστε στο 18ο κεφάλαιο Αποκάλυψη. Βέβαια, Αποκάλυψη είπαμε τι σημαίνει, αδερφοί, κάτι το οποίο ήταν και κρυμμένο από αιώνων και το φανέρωσε ο Θεός, αδερφοί, για του Αγγέλου του στον Δούδο του τον Ιωάννη. Αυτό λέει και στην αρχή, βέβαια. Μερικοί λένε ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν τα ξέρουμε όλα, ίσως, ναι. Αδερφοί, αλλά αυτά που είναι για μας και τα παιδιά μας τα έχει φανερώσει ο Θεός. Και αυτά που πρέπει να διδαχτεί και να μάθει η Εκκλησία τα φανερώνει και τα αποκαλύπτει ο Θεός. Δεν μπορεί να μας δώσει ένα βιβλίο, αδερφοί, να μην το καταλαβαίνει κανένας. Μα είναι δυνατόν, γιατί γράφτηκε μετά. Γράφτηκε τι, να το διαβάζουν οι χριστιανοί, να το ακούνε, να το καταλαβαίνουν, να το ζουν και να το εφαρμόζουν. Είναι πολύ απλό. Δόξα στον Κύριό μας. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς, λένε μερικοί, για να δικαιολογήσουν την αμαθιά τους, το λένε, προσέξτε. Γιατί όταν λέμε στην Εκκλησία, ο Θεός έχει βάλει διακονίες, ποιμένες διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, προφήτες, Ευαγγελιστές και Αποστόλους, για την τελειοποίηση των Αγίων, για να μην είμαστε κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι πάσα νεμοδιδασκαλίας, πώς εγώ λέω ότι δεν τα ξέρει κανείς και δεν τα καταλαβαίνω. Μάλλον πρέπει να είμαι αμαθής. Δεν θέλω να μάθω. Γιατί η διδασκαλία, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο σε εμάς τους χριστιανούς. Πολλές φορές ο Λόγος του Θεού μιλάει τη λέξη διδασκαλία, ενέμενα εν τη διδαχή, λέει. Άμα κάνω ένα κήρυγμα, δεν σημαίνει ότι είμαι δάσκαλος. Άλλο είναι το κήρυγμα, άλλο είναι το μάθημα, αδερφοί, προσέξτε. Άλλη είναι η διδαχή. Άλλα είναι τα κήρυγματα. Έχει διαφορά εδώ πέρα. Το ένα με το άλλο. Γιατί και στην εκκλησιαστική ιστορία, μα δείτε, αδερφοί, ότι αυτοί που είχαν τη διδασκαλία, αυτοί διδάσκανε το λαό και κηρύτταν και τους οδηγούσαν σωστά στον δρόμο του Θεού. Και από τους πρεσβυτέρους όσοι μπορούσαν, είχαν ικανότητα δηλαδή, είχαν τη γνώση του Λόγου του Θεού και τη διδασκαλία. Το ξέρετε. Μόνο αυτοί διδάσκανε μέσα στην Εκκλησία. Κηρύτταν ίσως κι άλλοι. Αλλά η διδασκαλία, αδερφοί, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και θα πρέπει να μαθητεύσουμε και να την κατέχουμε, αδερφοί. Είναι απαραίτητο και είναι πολύ δυνατό όπλο. Διαβάσαμε την τελευταία Τετάρτη, αδερφοί, ότι από το 15 εδάφιο, λίγο σελίδα 1998, προς το τέλος του 17 κεφαλαίου, λίγο έτσι σύντομος θα είμαι σε αυτό, μιλάει για το θηρίο και για τα 10 κέρατα, που είναι 10 βασιλείς. Πάντα όταν μιλάει για κέρατα σημαίνει δύναμη, εξουσία. Αυτό σημαίνει, βέβαια, εδώ το λέει ότι είναι 10 βασιλείς οι οποίοι θα βασιλέψουν, θα πάνε μαζί με τον Αντίχριστο και στο τέλος θα του δώσουν την εξουσία όλοι οι αδερφοί. Αλλά και αυτά τα 10 κέρατα, αυτοί οι 10 βασιλείς θα καταστρέψουν την Βαβυλώνα. Αλλού τη λέει πόλη, αλλού τη δείχνει σαν μια γυναίκα πάνω στο θηρίο καβάλα στολισμένη. Τι είναι αυτή η Βαβυλώνα, τέλος πάντων. Απόψε θα δούμε ακριβώς ποια είναι αυτή η Βαβυλώνα και τι είναι η Βαβυλώνα, τέλος πάντων, αδερφοί μου. Δόξα στον Κύριό μας. Γιατί καμιά φορά, αδερφοί, επισωσερεύονται θεωρίες και θεωρίες και θεωρίες. Άλλος λέει έτσι, άλλος λέει αλλιώς. Η Βαβυλώνα ήταν μια πόλη που προϋπήρχε, δεν υπάρχει τώρα, είναι ερείπια. Και αυτή την πόλη, αδερφοί, τη Βαβυλώνα, την ίδρυσε ο Νέμροτ. Με βάση τη γένεση μέσα. Ο Νέμροτ την ίδρυσε. Ο οποίος ήταν μεγάλος κυνηγός. Μετά το όνομα αυτό το πήρε από τη σύγχυση που έγινε τότε στο χτίσιμο του πύργου, που οι άνθρωποι ήταν μια γνώμη τότε για να φτάσουν το Θεό, θέλανε να κάνουν ένα πύργο που έμεινε στη μέση, βέβαια, ο πύργος. Δεν προκάμανε να το τελειώσουν γιατί δεν μπορούσαν να συνονοηθούν. Έτσι ακριβώς γίνεται και στον κόσμο σήμερα, αδερφοί, δεν υπάρχει συνονοήση καθόλου. Εδώ μια γλώσσα μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνονοηθούν. Το ξέρετε, ένα έθνος, ένας λαός είναι, δεν μπορούν να συνονοηθούν. Μια οικογένεια είναι, μια φυλή είναι, δεν μπορούν να συνονοηθούν. Ένα αντρόγινο είναι μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνονοηθούν, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Δεν μπορούν. Πόσο μάλλον μέσα στις θρησκείες, αδερφοί, να τα βρουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Λένε να τα βρούμε με αυτά τα οποία μας ενώνουν. Αυτά τα οποία δεν μας ενώνουν τα παραμερίζουμε, λένε. Δηλαδή τι, να αφήσουμε το μισό λόγο του Θεού στην άκρη και σε αυτό το οποίο τα βρίσκουμε να πούμε όλοι το αμήν. Στα υπόλοιπα όχι.
Μόλις ακούσετε πολύ για το Πνεύμα το Άγιο, λένε «Ω, ήταν για τότε». Το Πνεύμα το Άγιο τι είναι, δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, αδελφοί, της Θεότητας, που ενεργεί τα πάντα εν πάση μέσα στη ζωή μας, στην Εκκλησία και σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Και στη γέννηση του λέω ότι Πνεύμα Θεού εφέρετο υπό τον, επί των υδάτων. Ήταν από την αρχή το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα στη δημιουργία κιόλας, το ξέρετε. Καθώς ήταν και ο Λόγος, Γιατί ο Θεός είναι αυτός ο οποίος επίησε τα πάντα, αδελφοί μου. Και εδώ λέει στο 17 ότι ο Θεός έδωκε στις καρδίες αυτών ακάμωση τη γνώμη αυτού. Δηλαδή δεν κάναν αυτό το οποίο σχεδιάζαν, κάναν αυτό το οποίο ο Θεός τους έβαλε στην καρδιά. Δηλαδή και στους 10, ναι. Γιατί αυτός ο οποίος ερευνά καρδίες και νεφρούς και αυτός ο οποίος βλέπει τις καρδίες πάντων είναι ο Θεός, αδερφοί. Και πάντοτε στο τέλος το θέλημα του Θεού γίνεται. Μερικοί λένε, έχω ακούσει με τα αυτιά μου αδερφοί, ότι ο διάβολος είναι πολύ δυνατός, αυτός θα υπερισχύσει. Λέω, δεν ξέρετε τι λέτε. Δεν μπορεί ένα δημιούργημα, ένας πεσμένος άγγελος, ένα χερούβ, να τα βάλει με τον δημιουργό του και Θεό του, αδερφοί. Δηλαδή να τα βάλει τώρα το κτίσμα με τον κτίστη, με τον πλάστη. Δεν γίνεται, αδερφοί. Είναι απαράδεκτο. Μα οι περισσότεροι άνθρωποι αυτόν ακολουθούν, λένε. Ακολουθούν τα ψέματά του, αδερφοί. Και δέχονται την αμαρτία που τους προσφέρει. Γιατί ο Θεός δεν προσφέρει αμαρτία, αλλά συγχωρεί αμαρτίες ο Θεός, αδερφοί. Και τις παραβάσεις των ανθρώπων για να γίνει λασμός και σωτηρία εις τη ζωή τους. Να κάνουν τη γνώμη του Θεού, αδερφοί, και να δώσουν τη βασιλεία αυτών εις το θηρίο. Να γίνουν μια γνώμη, λέει, και να δώσουν τη βασιλεία στο θηρίο, στον Αντίχριστο, στο τέλος. Εως σου εκτελεστώς οι λόγοι του Θεού. Γιατί ο Κύριος είπε, αδερφοί, ο ουρανός και εκεί θα παρέλθει, αλλά ο λόγος μου δεν θα παρέλθει. Δεν είναι δυνατόν να μην εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Δεν είναι δυνατόν. Θα εκπληρωθεί. Κάθε λόγος προφητευμένος, αδερφοί, βγαλμένος από το στόμα του Θεού, θα εκπληρωθεί. Όταν λέει ο Κύριος, ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία δεν θα πέσει. Μέχρι να εκπληρωθεί ο λόγος μου. Θα εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Τελείωσε. Και η γενή την οποία είδες είναι η πώληση μεγάλη, η έχουσα βασιλεία επί των βασιλείων της γης. Μάλιστα. Πρωτεύουσα ήταν η Βαβυλώνα τότε στη μεγάλη αυτοκρατορία. Να το δούμε έτσι από την αρχή πώς ήταν τα πράγματα. Επειδή ήταν πολύ θαυμαστή πόλη, αδερφοί, ήταν πολύ εμπορική πόλη η Βαβυλώνα, η αρχαία Βαβυλώνα, η πρώτη Βαβυλώνα. Διάβασα κάτι έτσι ιστορικός για να είχα ενδιαφέρον να δω Βαβυλώνα, κρεμαστούς κήπους. Στο προφήτη Δανιήλ τα βλέπουμε αυτά. Δεν ήταν μόνο αυτό, αδερφοί. Είχε τετράγωνο σχήμα 15 επί 15 χιλιόμετρα τετράγωνη. Από κάθε πλευρά 15 χιλιόμετρα απόσταση είχε, αδερφοί μου. Είχε φοβερούς δρόμους μέσα, είχε οδούς μεγάλους, 52 μέτρα πλάτος. Τα τείχη της φτάνανε μέχρι 135 μέτρα περίπου, ίσως και παραπάνω, ύψος. Μπορείτε να φανταστείτε, περιτυχισμένοι με τόσο μεγάλο τείχος, αδερφοί. Ποιος μπορούσε να την κυριεύσει αυτή την πόλη? Ήταν αξιοθαύμαστοι, δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί. Όχι για την πόλη βέβαια, γιατί οι άνθρωποι τι κάνανε για να πάρουν δόξα, αδερφοί μου. Εκεί βασίλευε και ο Ναβουγκονοδόσορας στη Βαβυλώνα, αδερφοί. Είχε κάνει πολλές ανοικοδομήσεις, οικοδομές μεγάλες, ωραία κτίρια, κρεμαστούς κήπους, ποτάμια μέσα είχανε. Είχε και τάφρο από μέσα από το τοίχο, που άμα κάποιος περνούσε το τοίχος, δεν θα μπορούσε να περάσει και το ποτάμι που ήταν εκεί γύρω-γύρω από το τείχος. Δύσκολα τα πράγματα, αδερφοί. Και δεν ξέρω πόσους πύργους είχε γύρω-γύρω, πάνω από 300 πύργους, αδερφοί μου. Ήταν αξιοθαύμαστη η Βαβυλώνα. Εμπορικό κέντρο και πρωτεύουσα, Πολύ μεγάλη πόλη, αδερφοί. Βέβαια, αυτή η Βαβυλώνα, αδερφοί, δεν έχει καμιά σχέση με αυτή τη Βαβυλώνα εδώ πέρα. Απλώς το όνομα. Βαβυλώνα σημαίνει σύγχυση. Εκεί σύγχυσε ο Θεός τις γλώσσες των ανθρώπων, αδερφοί. Που σημαίνει μπερδεμένα πράγματα, αδερφοί μου. Μάλιστα, εδώ το καιρό που γράφτηκε η Αποκάλυψη, η Βαβυλώνα κατεδαφίστηκε από τον Ξέρξη το 478 π.Χ. Εδώ είναι 90 μετά Χριστόν γράφτηκε η Αποκάλυψη. Σχεδόν 500 χρόνια και μετά, αδερφοί μου.
να μην σκεφτεί κανείς ότι μιλάει για μια πόλη. Μερικοί λένε είναι η Ρώμη αυτή. Επειδή το είπα και την περασμένη Τετάρτη, ότι είναι οικοδομημένη, λέει, χτισμένη πάνω σε 7 λόφους. Είναι έτσι όμως. Αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις, αδερφοί, και στην Αμερική, αλλά και στην Ιορδανία, το Αμάν, η πρωτεύουσα της Ιορδανίας, είναι και αυτή σε 7 λόφους χτισμένη. Να το ξέρετε. Ναι, αλλά λέει, εδώ αναφέρει, επειδή τότε η Ρώμη ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Και ο Πέτρος μιλά για κάποια Βαβυλώνα, στέλνει χαιρετίσματα και σου λένε σίγουρα η Ρώμη θα είναι. Δεν μπορούμε να το πούμε ότι θα είναι η Ρώμη, αδερφοί. Η πρωτεύουσα της Ευρώπης, δηλαδή ο θρόνος του θηρίου του Αντιχρίστου, θα είναι η Ρώμη. Ή θα είναι το Βερολίνο ή το Λονδίνο. Δεν ξέρουμε ακόμα. Ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί εντελώς τα πράγματα εδώ τώρα. Η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήδη φαίνεται, αδερφοί, ήδη απλώνεται, να πω ήδη οικοδομείται, αδερφοί, ήδη τελειοποιείται, πάει να τελειοποιηθεί, αλλά δεν θα τελειοποιηθεί βέβαια, γιατί ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να κολλήσει, αδερφοί, ο σίδηρος με το χώμα, γιατί οι 10 βασιλείς είναι τα 10 δάχτυλα που είδε το όνειρο ο Ναβουγκονοδόσορας στον προφήτη Δανίλ, που ήταν αναμειγμένο το χώμα με το σίδηρο. Και λέει, αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία θα είναι εν μέρη δυνατή σαν το σίδηρο και εν μέρη θα είναι πολύ αδύνατη όπως είναι το χώμα, αργυλώδης πυλός. Έτσι λέει, αδερφοί. Δεν έχει καμιά σχέση, αδερφοί μου, η παλιά η Βαβυλώνα με αυτή τη Βαβυλώνα εδώ πέρα. Η Βαβυλώνα είναι πραγματικά η εφεύρεση και η έμπνευση του Αντιχρίστου και του Διαβόλου να κάνει μια καινούρια θρησκεία, μια παγκόσμια θρησκεία, αδερφοί, να βάλει όλες τις θρησκείες μέσα, αδερφοί, και αυτή η θρησκεία εκουσίως θα απορρίπτει. Θα απορρίπτει αυτή η γυναίκα, η ωραία στολισμένη πάνω στο θηρίο, θα απορρίπτει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, θα τις απορρίπτει, αδερφοί, όλες θα τις απορρίπτει. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός δεν έχει επιτρέψει στον άνθρωπο, αυτοί θα διδάσκουν και θα λένε στους ανθρώπους αυτά να πράττουν. Να δούμε όμως, αδερφοί, σιγά σιγά στο 18ο κεφάλαιο τη γυναίκα αυτήν. Και μετά ταύτα είδον άγγελο, λέει, κατεβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε εξουσία μεγάλην. Και γη εφωτίσει εκ της δόξης αυτού. Μην νομίζει κανείς ότι είναι ο Χριστός αυτός, διότι ο Χριστός δεν είναι άγγελος, αδερφοί. Μερικοί μπερδεύονται. Και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης λέγον, έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη και έγινε κατοικητήριο δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μισητού. Όλα αυτά είναι μεταφορικά, αδερφοί. Γιατί την παλιά τη Βαβυλώνα την πόλη, ο Θεός, αδερφοί, επέτρεψε. Επειδή η αμαρτία είχε φτάσει και εκεί στο πλήρες, γινόταν φοβερές ακολασίες και αδικίες και πολύ τρομερά πράγματα, αδερφοί, εκεί στη Βαβυλώνα. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο Θεός έβαλε στην καρδιά του Ξέρξη να την ισοπεδώσει εντελώς. Μα αυτή την ωραία πόλη, αδερφοί, την διέλυσε, αδερφοί. Τη διέλυσε. Γιατί και ο Κύριος και ο Ξέρξης ήταν. Αναφέρεται στους προφήτες ότι ήταν δούλοι του Θεού, ήταν υπηρέτες του Θεού. Ακούγαν στη φωνή του Θεού, αδερφοί. Τους χρησιμοποίησε πάρα πολύ ο Θεός. Άμα ακούσει κάποιος ένας τι το Ξέρξη που ήρθε στην Ελλάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αδερφοί, ο Θεός χρησιμοποιεί, ακόμα και σήμερα χρησιμοποιεί ανθρώπους για να κάνουν το θέλημά του. Και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό, προσέξτε. Αδερφοί. Και υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα μέσα στο λόγο του Θεού απέναν Αιγύπτιο βασιλιά, απέναν Φαραώ. Ο οποίος πήγαινε να κάνει πόλεμο με τους Ασσυρίους και βγαίνει ένας από τους καλύτερους βασιλιάδες του Ισραήλ, ο Ιωσίας, δεν ήθελε να τον αφήσει να περάσει από εκεί πέρα, πήγε να τον εμποδίσει. Πού πας, ευλογημένε. Μόλις είδε τα στρατεύματα της Αιγύπτου να έρχονται, μαζεύει στρατό και λέει παραταχτείτε σε πόλεμο. Και λέει στον Νεχαώ, έτσι λέγανε τον βασιλιά αυτό της Αιγύπτου, τον Φαραώ, του λέει δεν θα περάσεις. Έστειλε μηνυτές. Αφήστε μας να περάσουμε, λέει, γιατί δεν έχω πόλεμο να κάνω. Έγραψε μήνυμα
προς τον Ιωσία, τον βασιλιά του Ισραήλ, δεν έχω να κάνω πόλεμο με τον Νίκο σου, αλλά με άλλον Νίκο, με έστειλε ο Θεός, του λέει. Προσέξτε, με έστειλε ο Θεός να κάνω πόλεμο. Ποιος Θεός? Της Αιγύπτου. Ο Θεός του Ισραήλ τον έστειλε, αδερφοί. Γιατί ο Ισραήλ δεν μπορούσε να συντρίψει τους Ασσύριους και τους άλλους δυνατούς λαούς που ήταν δίπλα του. Και διεγείρει τον βασιλιά της Αιγύπτου, αδερφοί, για να κάνει πόλεμο. Δηλαδή το επέτρεψε ο Θεός. Τον έσβρωξε ο Θεός για να βοηθήσει πάλι τον Ισραήλ. Λέει ο Ιωσίας, όχι, λέει, με τίποτα. Και ξέρετε πόσο άδοξα πέθανε ο άνθρωπος αυτός, αδερφοί. Γιατί δεν κατάλαβε ότι ήταν θέλημα Θεού. Αφού σου λέει, δεν έρχομαι να πολεμήσω εσένα. Άσε με να περάσω. Το ίδιο που κάναν και οι Αμαλικίτες, αδερφοί. Δεν ήθελαν να περάσουν οι Ισραηλίτες από τα μέρη τους για να μην πάνε στη γη της Επαγγελίας. Και είπε ο Κύριος μετά στο Ισραήλ, θα έχει συνέχεια πόλεμο, αιώνιο πόλεμο με τους Αμαλικίτες. Θα τους εξοδοτρέψεις εντελώς. Γιατί εμποδίσαν, αδερφοί. Αλλά και ο Ιωσίας μπήκε εμπόδιο. Και λέει, τόξευσαν τοξότες, λέει, ασκόπος, δεν σημαδεύσαν στον αέρα. Και το πέτυχε βέβαια στο στήθος τον βασιλιά. Τυχαίο ήτανε. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, αδερφοί. Τον παραμέρισε ο Θεός για να γίνει αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Μα μπορεί να παραμερίσει και βασιλιάδες ο Θεός. Μπορεί να παραμερίσει τους πάντες, αδερφοί, για να γίνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και θα γίνει αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Το ξέρετε. Όχι αυτό που θέλω εγώ, εσύ, ο καθένας. Γιατί εμείς πολλά θέλουμε, αδερφοί. Αλλιώς τα βλέπουμε εμείς, αλλιώς τα βλέπει ο Θεός. Και σήμερα λέμε, α, τα μεγάλα γράφη τι κάνουνε, αδερφοί. Πού το ξέρεις, άμα δεν είναι χέρι Θεό που τους στέλνει, να είναι, αδερφοί, εκδικητές του κακού. Εκδικητές του κακού. Βεβαίως. Δεν είμαστε υπέρ των πολέμων, αδερφοί. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε και εμείς στο Θεό τι κάνεις, Κύριε. Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει δηλαδή. Πώς θα γίνει? Δηλαδή θα του πούμε εμείς, Κύριε, μην το κάνεις αυτό. Ξέρει ο Θεός τι κάνει, αδερφοί. Και ό,τι κάνει και ό,τι επιτρέπει τα πάντα συνεργούς εις των αγαθών, εις τους αγαπούντας των Θεών. Αυτοί που δεν αγαπάνε τον Θεό, όλα στραβά τους είναι. Αδερφοί, να αγαπήσουμε τον Κύριο και να ζητάμε πάντα το καλό για να κάνει ο Θεός. Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής ήπιο πάντα τα έθνη, δηλαδή μολυθήκαν όλα τα έθνη εξαιτίας της. Και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν με ταυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής. Ήταν τόσο γοητευτικά. Βεβαίως. Αδερφοί, αυτή η καινούρια θρησκεία τα επιτρέπει όλα. Ήδη έχει επιρροή. Ήδη έχει μπει μέσα, να μην πω σχεδόν σε όλες τις εκκλησίες. Ήδη έχει μπει, αδερφοί. Μουσικά όργανα. Όσα θέλεις, τα έχει Βαβυλώνα και αυτά. Από εκεί προέρχονται όλα, αδερφοί μου. Τι θέλεις, επιτρέπουνε την πορνεία? Ω, δεν τους νοιάζει, κανένα πρόβλημα. Αφού ήδη η λειτουργή τους, αδερφοί, χωρίζουν τις γυναίκες ή δεν ξέρω εγώ τι κάνουν εκεί πέρα και ευωδώνουν αυτό το πράγμα, την πορνεία και την πηχεία. Άλλοι είναι παιδεραστές εκεί πέρα. Δείχνουν λειτουργή και βιάζουν μικρά παιδιά. Και ούτε καν τους νοιάζει, έτσι σου λένε τον ξυλώνουν εκεί πέρα δίθεν και τον πάνε κάπου αλλού και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Τα ευωδώνουν όλα, αδερφοί. Ευωδώνουν να παντρευτεί η αδερφός στην αδερφή. Ένας άντρας να πάρει πολλές γυναίκες. Δηλαδή τι είναι αυτά? Όλα αυτά είναι, αδερφοί, της Βαβυλώνας. Δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό όλα αυτά. Και όλα αυτά σήμερα τα βλέπουμε μέσα στις εκκλησίες, στις θρησκείες, αδερφοί, να τα επιτρέπουν και δεν το έχουν για τίποτα. Ιέριες να γίνονται, πρεσβυτέρισες να γίνονται, ποιμένισες να γίνονται. Αυτά δεν τα λέει ο λόγος του Θεού. Δηλαδή θέλει, αδερφοί, να καταστρέψει εντελώς τη γέννουσα διδασκαλία του Ευαγγελίου και τα λόγια του Ιησού Χριστού να αλλοιωθούνε. Να μπερδέψει τους ανθρώπους, να μην ξέρουν τι είναι η αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια και προς τα πού να πάνε. Και πάρτε ένα στον κόσμο, αδερφοί, όποιον θέλετε βρείτε έξω, ρωτήστε τον περί Θεού να δείτε τι θα σας πει. Ή περί Χριστού, ή περί Ευαγγελίου, ή περί σωτηρίας, ή περί αιωνίου κρίσεως, να δείτε τι θα ακούσετε. Μπερδεμένα πράγματα, αδερφοί. Μπερδεμένα. Και ξέρετε, αυτά τα διακηρύττουν μέσα στις εκκλησίες. Αδερφοί μου, είναι η αποστάτηση εκκλησία η οποία πορνεύει με τον καθένα τώρα.
Όλα τα δέχεται, όλους τους δέχεται. Και όλα τα κάνει, αδελφοί. Δεν ευαρεστεί τον Κύριο, γιατί προστάτης της αδελφή θα είναι ο δράκος, γιατί είναι πάνω στο κόκκινο δράκο, και το θηρίο, ο Αντίχριστος. Αυτός θα είναι. Βέβαια, και αυτοί προωθούν και βγαίνουν οι ψευδοδιδασκαλίες, οι διδασκαλίες των δαιμονίων, αδελφοί. Και το λέει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, στην Α' Τιμωθέως, στο τέταρτο κεφάλαιο, ότι το Πνεύμα το Άγιο ρητός λέει, μιλώντας λέει, ότι εν της έσχα της καιρής πολλοί θα αποστατήσουν από την πίστη. Έσχα της. Η αποστασία, αδελφοί, έχει έρθει από τους πρώτους αιώνες και συνεχίζει. Το ξέρετε. Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα, αδελφοί. Μα και εμείς γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε μια θρησκεία. Άμα τα συγκρίνουμε όλα αυτά με το λόγο του Θεού, αδελφοί, θα δούμε ότι ακριβώς τα αντίθετα κάνουν από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Ένα παράδειγμα σας δώσω. Ο Κύριος λέει στο Μάρκο το Ευαγγέλιο: ο πιστέψας και βαφτιστής, ούτως θέλει σωθεί. Αυτοί ξέρετε τι κάνουνε. Κάνουν ο βαφτίσας και πιστέψας, άμα θα πιστέψας. Και άμα θα σωθεί. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό τι είναι, αδελφοί. Δηλαδή πάμε κόντρα στο λόγο του Θεού, πάμε κόντρα στον Κύριο δηλαδή. Πάμε να παροξύνουμε τον Κύριο. Όλα τα αντίθετα. Όλα προέρχονται, αδερφοί, από τη σύγχυση αυτή, από τη Βαβυλώνα. Από την Οικουμενική Εκκλησία, έτσι την ονομάζουν σήμερα. Παγκόσμια Εκκλησία. Αυτή δεν είναι η Παγκόσμια Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Αυτή είναι η Παγκόσμια Εκκλησία του Αντίχριστου. Όχι του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η νύμφη του, η οποία διατηρεί το ημάτιό της καθαρό, αδερφοί, η οποία ταπεινώνεται στον νυμφιό της, η οποία ακούει τον νυμφιό της, αδερφοί, η οποία τι, ακούει στη φωνή του και τον ακολουθεί. Έτσι είναι, αδερφοί. Αυτή η γυναίκα εδώ πέρα, αδερφοί, είναι τόσο ασεβής, μπορεί να έχει ωραία εμφάνιση, φαίνεται, πως την δείχνει εκεί πέρα στο 17ο κεφάλαιο, πάνω στο δράκο, πορφύρα ντυμένη, χρυσαφικά στολισμένη, διαμάντια στολισμένη, διαδήματα στο κεφάλι, χρυσό ποτήρι στο χέρι, γεμάτο όμως ζελγήματα, αδερφοί μου. Για να εξαπατήσει τους πάντες, το ξέρετε, αδερφοί. Με την πολυτέλειά της, με το πλούτο της. Και βλέπετε σήμερα ότι οι θρησκείες τρέχουν πίσω από την εσχροκέρδεια. Μισθωτοί είναι, αδερφοί. Το έχουν καταντήσει επάγγελμα. Οι μαθητές του Κυρίου δεν ήταν επαγγελματίες χριστιανοί, ούτε επαγγελματίες κήρυκες και απόστολοι, αδερφοί. Δεν το κάνανε επάγγελμα. Το έχουν κάνει επάγγελμα τώρα. Και όλα αυτά από τη Βαβυλώνα προέρχονται. Ναι, αδερφοί μου, από τη Βαβυλώνα προέρχονται. Από τη σύγχυση αυτή που επικρατεί. Στο 4 εδάφιο λέει: και άκουσα άλλη φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα: εξέρθετε εξ αυτής ο λαός μου. Ποια? Από τη Βαβυλώνα, από τη σύγχυση, από την αυταπάτη. Έβγα από αυτήν, φύγε, μη κάθεσαι μέσα σε αυτούς. Τι δουλειά, ποια κοινωνία έχει, αδερφοί, ο Χριστός με τον Βελίαλ? Ποια κοινωνία έχει δηλαδή ο Χριστός με τον διάβολο? Ποια κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι, πέστε μου? Ταιριάζει αυτό το πράγμα? Καθόλου δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Μπορεί να είμαι αναγεννημένος, σωσμένος και να επαναπαύουμε σε ναό ειδόλων? Ή να επαναπαύουμε εκεί που κάνουν, ξέρω εγώ, παράξενες λειτουργίες και δεν ξέρω τι κάνουνε? Ή εκεί που ποδοπατούνε το λόγο του Θεού? Που κάνουν αντίθετα από ό,τι λέει ο λόγος του Θεού? Μπορεί να μείνει ένα πρόβατο του Κυρίου εκεί μέσα? Έξετε, κι όμως υπάρχουν πρόβατα εκεί μέσα, αδερφοί. Το συνέστημα, μήπως τα πράγματα καλυτερέψουν, μήπως ο Θεός ενεργήσει, μήπως ο Θεός τους φωτίσει. Στο τέλος, αδερφοί, χάνουν και αυτοί το φως τους και γίνονται και αυτοί σκοτάδι. Και είχα γνωρίσει κάποτε έναν αδερφό τέτοιον, εδώ και αρκετά χρόνια, και 30 χρόνια περίπου, ίσως και πιο πολλά, αδερφοί μου. Λέει: κοίταξε να δεις, αδερφέ, είμαι αναγεννημένος, αλλά εγώ αναπαύομαι, λέει, εκεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί οι εικόνες, τι είναι, λέει, είναι σαν μια φωτογραφία, λέει, σεβάσματα είναι. Τι λες, του λέω, αδερφέ μου,
Εγώ είμαι καινούριος τότε. Λέω, μα αφού τα προσκυνάνε, τα φυλάνε, λέω, τα λατρεύουνε, είναι ειδωλολατρεία, του λέω, καθαρή ειδωλολατρεία. Και η μητέρα μου είναι εκεί, λέει, και αυτή είναι αναγεννημένη, λέω, και μένετε εκεί μέσα, λέω. Πώς μπορείς και μένεις εκεί μέσα, και εγώ αναγεννημένος είμαι, ο Κύριος με αναγέννησε, δεν μπορώ να μείνω εκεί μέσα. Έχω ταραχή μέσα μου. Δεν μπορώ να μείνω. Ο Θεός καλεί το λαό του να εξέλθει, αδερφοί, μέσα από τα τυπικά πράγματα, από τις τυπολατρίες, ειδωλολατρίες, από τα ψευδή πράγματα. Έξω, αδερφοί μου. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, όταν πιστεύει στην αλήθεια, ελευθερώνεται από όλα αυτά. Συρούμασταν από τα έδωλα τα άφωνα, αδερφοί, πού, στην ειδωλολατρία. Όταν ήμασταν στις τυπολατρίες των εθνικών. Γιατί και το έθνος μας έχει πολλά τέτοια πράγματα, αδερφοί μου. Πάρα πολλά. Λιτανίες. Ελάτε στην Ινδία, αν δείτε λιτανίες. Τους βγάζουν και αυτοί τους θεούς τους έξω, κάνουν παρέλαση, τα στολίζουν με λουλούδια. Εκεί να δείτε στολισμούς και λιτανίες. Εκεί να δείτε εικονίσματα στον δρόμο, αδερφοί. Θα πάθετε. Άμα τα δείτε με τα μάτια, θα πάθετε. Και άμα δείτε στην Ελλάδα μας τα ίδια πράγματα. Το ίδιο πνεύμα ενεργεί, αδερφοί. Ο διάβολος. Μας ρωτάνε καμιά φορά, μα δεν πιστεύετε στους Αγίους. Άμα ήταν πραγματικά Άγιοι του Κύριου, πιστεύουμε. Και θέλουμε να τους μιμηθούμε. Αλλά δεν μπορούμε να προσκυνούμε ανθρώπους όμως. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, μόνο τον Θεό να προσκυνάμε. Και αυτόν μόνο να λατρεύουμε. Κανέναν άλλον, αδερφοί. Κανέναν. Μα κανέναν. Ούτε αγγέλους. Ούτε αγγέλους, ούτε αρχαγγέλους, ούτε χερουβίμ, ούτε σεραφείμ, ούτε κανένα άλλο πράγμα, αδερφοί. Παρά μόνο τον Κύριό μας και Θεό μας. Κανέναν άλλον. Η Βαβυλώνα λέει προσκυνήστε τα. Σας είπα τελευταία που είχα πάει στο Λονδίνο, είδα μια εκκλησία με τον αδερφό τον Αντώνη. Πολύ παλιά ήταν. Κάναμε μια γύρα εκεί στο νεκροταφείο που ήταν κύκλωθεν της εκκλησίας. Βγαίνει κάποιος, μάλλον διάκονος ήταν, μας καλεί μέσα, ελάτε για καφέ. Όχι, λέμε, ήπιαμε καφέ. Και είδαμε μέσα, αδερφοί, πραγματικά, τι να πω, σημεία πολλών δογμάτων. Ορθόδοξες εικόνες, καθολικές εικόνες, ευαγγελικά γαλματίδια, δεν ξέρω τι και τι δεν είχε μέσα. Δέντρα χριστουγεννιάτικα, σταυρούς κάθε είδους, μπιχλιπίδια κάθε είδους και αναρωτήθηκα, λέω, τι εκκλησία είναι αυτή τέλος πάντων. Μάλλον θέλουν να αρέσουν σε όλους. Εκκλησία που θέλει να αρέσει σε όλους. Εμείς δεν μπορούμε, αδερφοί, να το δεχτούμε αυτό. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι εκκλησία που μπορεί να αρέσει σε όλους, δηλαδή να κάνει χάρες όλων. Ας βάλουμε και το ένα, ας βάλουμε και το άλλο, ας βάλουμε το ένα, ας βάλουμε και το άλλο, και για να αρέσουμε σε όλους. Θα έρθει ένας, ξέρω εγώ τι, θα βάλουμε αυτό, θα βάλουμε αυτό για να μην σκανδαλιστεί κανένας. Αδερφοί, ο ευθύς άνθρωπος και ο ειλικρινής δεν σκανδαλίζεται. Δεν του σκανδαλίζει τίποτα. Πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί έχει ενεργήσει μέσα του η δύναμη του Θεού. Και ξέρει ότι έχει λάβει την αιώνια ζωή και τη σωτηρία, αδερφέ. Και κανείς δεν μπορεί να του την πάρει. Άμα αγαπάει την αιώνια ζωή και θέλει τη σωτηρία της ψυχής του, την κρατάει. Και δεν κάνει βήματα πίσω, ούτε συμβιβασμούς, αδερφέ. Καμιά φορά έρχονται γιορτές, συμβιβαζόμαστε, αδερφέ, με τα έθιμα. Τα προπατορικά μας, να το πω έτσι. Θα μου πεις, αδερφέ, δεν συμβιβάζει. Εγώ προσωπικά δεν συμβιβάζομαι, αδερφέ. Καμιά φορά ήταν εδώ οι αδερφές μου, ήταν. Μου φέρνανε τα κόκκινα τα αυγά. Πάρε τα αυγουλάκια, μου λέει. Γιατί μου τα φέρνεις τώρα τα αυγουλάκια και μάλιστα βαμμένα, λέω. Αυγά έχω, λέω. Να φάω. Είναι Πάσχα, λέει. Α, τα αυγά κάνουν το Πάσχα. Αυτό είναι τα αυγά, αδερφή. Και τα Χριστούγεννα τα δέντρα το κάνουν και τα δώρα. Σύγχυση, αδερφοί. Όλα και τις Βαβυλώνες προέρχονται. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Και ερευνήστε τα κι εσείς μόνοι σας και θα δείτε ότι έτσι είναι. Όλα από εκεί προέρχονται. Ό,τι κάνει η γυναίκα αυτή, αδερφοί, παρασένει και άλλες, άλλους, να τα κάνουν κι αυτοί. Αδερφοί μου. Είχαμε πάει στην Ινδία σε εκκλησία, που βοηθήσαμε κιόλας να ανοικοδομηθεί, είχε χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα ευλογημένος. Και λέω στον αδερφό τον Τζον, αδερφέ, πες του, ότι αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ το δέντρο, αυτή η συνήθεια, είναι από τη Βαβυλώνα.
Είναι εθνική συνήθεια, είναι ιδωλατρική συνήθεια. Πες του αδερφού να το βγάλει. Ξέρω ότι το έκανε εξ αγνίας, γιατί εκεί παρασύρονται αδερφοί. Εύκολα παρασύρονται. Πες του να το βγάλει. Μες στην εκκλησία δέντρο. Μα δέντρο. Μα γιατί κακό πράγμα είναι να βάλουμε και εμείς και με κάνα δέντρο εδώ μέσα. Τα δέντρα είναι για το δάσος. Για την εκκλησία είναι το δέντρο. Μα τα παιδιά λένε μερικοί, είδαν στον υπηαγωγείο εκεί πέρα, α, κλαίνε στη μαμά, κάνε μας δέντρο, κάνε μας δέντρο. Και παρασύρεται η μαμά, τσαντίζεται ο μπαμπάς, αδερφή μου, και ας κάνουμε ένα δεντράκι, όχι πολύ μεγάλο, μικρό έτσι. Ούτε μικρό ούτε μεγάλο, αδερφέ. Φέτος θα μπει το μικρό, τον χρόνο θα μπει πιο μεγάλο. Και τον άλλο χρόνο θα μπει ολόκληρο κυπαρίσι μέσα στο σπίτι. Να ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Αδερφή, να μην κάνουμε υποχωρήσεις όσον αφορά την αλήθεια. Γιατί μια υποχωρήση φέρνει την άλλη, το ξέρετε. Και έτσι χάνονται τα εδάφη, τα πνευματικά. Έτσι χάνονται. Όταν κάνουμε υποχωρήσεις, κάνουμε συμβιβασμούς. Για χάρη της ειρήνης. Τώρα τι, να μαλώσουμε τη γυναίκα? Δεν λέμε να μαλώσουμε, αδερφή. Να εξηγήσουμε όμως. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Γιατί καμιά φορά γίνονται πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Κάνουμε πράγματα που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, το ξέρετε. Είχα πάει κάποτε σε ένα αδερφικό σπίτι, ήταν καινούριο στην πίστη βέβαια. Φθινόπωρος ήταν, καιρός της Κολοκύθας. Βλέπω Κολοκύθα, δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν μιλάω να σας πω εύκολα, και να δω κάτι δεν μιλάω, αδερφή. Προσεύχομαι μόνο. Κολοκύθα. Το είχε απ' έξω από το σπίτι, λέω ότι έχει πλάκα να έχει και μέσα. Είχε και μέσα κολοκυθάκια. Κακό πράγμα είναι, αδερφέ, να βάλουμε ένα κολοκύθι. Ρώτα από πού προέρχεται όμως η συνήθεια αυτή, αδερφέ. Αδερφή, ρώτα. Είναι πρέπον εμείς οι χριστιανοί να βάζουμε κολοκύθι? Halloween, να γιορτάζουμε Halloween. Σατανική γιορτή είναι. Halloween, σατανική γιορτή. Οι Δρουίτες το κάνανε αυτό, αδερφή, στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αγγλία. Όταν απαιτούσαν θύμα από κάποιο σπίτι, να είναι παρθένα κιόλας, ή παρθένος. Αγνό το θύμα, για να το θυσιάσουν στον σατανά, αδερφοί. Και τους βάζανε αυτή τη λατέρνα, ξέρω εγώ, ένα κολοκύθι εκεί πέρα, το σπίτι, αλίμονο που εκεί που ήταν το κολοκύθι μπροστά στο σπίτι η λατέρνα. Θρυνούσανε, αδερφοί, οι άνθρωποι τότε. Και τώρα κάθε σπίτι βάζει την κολοκύθα. Δηλαδή όλοι είναι έτοιμοι να δώσουν θυσίες στο διάβολο, ε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Αδερφοί, πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Να, μεθαύριο έρχονται απόκριες. Έχετε μικρά παιδιά. Κανονίστε να μασκαρεύσετε, αδερφοί. Στον υπηαγωγείο λένε να βάλουν μάσκες, να κάνουν αυτό. Μην τα στέλνετε αυτόν τον καιρό στα υπηαγωγεία. Εγώ σας το λέω. Εγώ έτσι έκανα. Δεν τα στέλνα. Μα που ήσασταν, δικαίωμά μου. Οικογενειακό το πρόβλημα δεν σας αφορά. Ξέρετε πόσες ξυφομαχίες είχαμε δασκάλους, αδερφοί, μέσα στο σχολείο. Δεν σας τα έχω πει όλα. Και τι ψυχρό πόλεμο μου κάνανε. Αφήναν τα παιδιά στην ίδια. Επειδή δεν παίρναγε υπογειά τους πάντα. Μα ας το παιδί να έρθει 4-5 μέρες εκδρομή, ξέρω εγώ, θα βάλουμε εμείς τα εισιτήρια. Δεν είναι το θέμα των χρημάτων, λέω. Δεν είναι το θέμα των χρημάτων, λέω. Άλλο είναι το θέμα, λέω. Είναι οικογενειακό το πρόβλημα. Είναι δικό μας το πρόβλημα. Δεν θα έρθει το παιδί. Και να μην έχει τηλέφωνο το παιδί, και να μην πάρει τηλέφωνο τι κάνει το παιδί 3-4 μέρες, 5, να τα αφήσει στα χέρια του. Άστο. Να δει πώ θα γυρίσει. Να δει πώ θα γυρίσει το παιδί, αδερφέ. Όχι, αδερφή. Θα πρέπει να μάθουμε να λέμε και όχι, να μην τα δεχόμαστε όλα. Θα δεχόμαστε ότι ο άνθρωπο έγινε από το πίθηκο. Αυτά διδάσκουν στα σχολεία. Ναι, αδερφή. Αυτό του λένε, ότι είμαστε από το πίθηκο. Μη γέννητο. Όλα από τη Βαβυλώνα προέρχονται. Και αυτά, αδερφοί. Και οι διδασκαλίες και τα βιβλία που γράφουν και διοχετεύουν στα βιβλία, από εκεί προέρχονται όλα. Όλα. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, αυτή η γυναίκα είχε επιρροή και στην πολιτική, ε. Στους ηγεμόνες, στις κυβερνήσεις. Φοβερή επιρροή. Και πολλοί την ακολουθούν, αδερφοί, για να πάρουν αξιώματα. Και στην Ελλάδα ακόμα. Πιο πολύ ακόμα. Άμα έχεις δεσπότη. Είναι σαν να έχει στρατηγό μέσον, έτσι.
το χρησιμοποιούνε. Θα μου πεις, αδερφέ, τι σχέση έχουν όλα αυτά με αυτή τη γυναίκα? Από εκεί προέρχονται όλα, αδερφοί. Μητέρα των πορνών, ποτήριο γεμάτο δελεγήματα, βρωμιές, ακαταστασίες, όλα από εκεί προέρχονται. Το καταλαβαίνετε? Και έχει εξαπλώσει επίθεση στις αναγεννημένες εκκλησίες και τις έχουν ρημάξει, το καταλαβαίνετε, αδερφοί? Τις έχουν ρημάξει. Βάζουν στους ποιμένες δίπλα όμορφες κοπέλες και πέφτουν στην πορνεία. Σας φαίνονται απίστευτα, ε? Χωρίζουν τις γυναίκες τους, αφήνουν τα παιδιά τους και παίρνουν τη νεαρή κοπέλα. Είναι πιο πνευματική αυτή, βέβαια. Επειδή φοράει κοντή φούστα. Αδερφοί. Ευτυχώς, δόξα στον Θεό, δεν έχουμε γραμματέα. Εμείς δεν έχουμε κάποια γραμματέα. Έχουμε κάποιον γραμματέα, τον αδερφό τον Γιάννη, ο οποίος μας κάνει όλη τη γραφική ύλη. Αλίμονο, αδερφοί, να μας πασάνε καμία γραμματέα, έτσι. Να πηγαίναμε στο γραφείο και να βλέπουμε τη γραμματέα εκεί πέρα να κάνει τις δουλειές της. Όχι εδώ. Όχι εδώ. Όχι, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί οι παγίδες είναι πολλές. Εδώ λέει, εξέρτε εξ αυτής ο λαός μου, για να μην συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες αυτής και να μην λάβετε εκ των πληγών αυτής. Δηλαδή, άμα μείνετε μέσα σε αυτήν, θα λάβετε κι εσείς από τις πληγές της. Θα υποστείτε πολλά. Γι' αυτό, αδερφοί, να τα αφήσουμε όλα αυτά τα παλιά που γνωρίζαμε και ξέραμε, τις συνήθειες, τις βαβυλωνικές, θα το πω έτσι, βαβυλωνικές, αδερφοί μου, και καλύτερα να τα ξεχάσουμε και να προσαρμοστούμε με τις συνήθειες εδώ πέρα, τις αγαθές και καλές του Ευαγγελίου, αδερφοί. Ώστε να μας γίνει ο Λόγος του Θεού βίωμα, αδερφοί μου. Για να ευαρεστήσουμε τον Κύριό μας και Θεό μας. Πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα. Διότι οι αμαρτίες αυτές έφτασαν έως του ουρανού, δηλαδή στο πλήρες. Είπα για την πόλη Βαβυλώνα, την κατέστρεψε ο Θεός. Και άμα θέλετε για την καταστροφή της, αδερφοί, μπορούμε να το δούμε στον προφήτη Ισαΐα, ότι δεν υπάρχει πλέον. Λίγο να το δω. Είδε στη σελίδα 631, στο ΙΓΑ κεφάλαιο από το 19 εδάφιο, μιλάει για την καταστροφή της Βαβυλώνας. Και η Βαβυλώνη δόξα των βασιλείων, το ένδοξον κάφημα των Χαλδαίων, θελήσε ως ότε κατέστρεψε ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δηλαδή, ολική καταστροφή. Ουδέποτε θέλει κατοικηθεί, ουδέ θέλει κατασκηνωθεί, έως γενεάς και γενεάς. Ούτε Άραβες θέλουν συστήσει τα σκηνά σε αυτόν εκεί, ούτε Επιμένες θέλουν σε αναπάβεστε εκεί. Αλλά θηρία θέλουν σε αναπάβεστε εκεί, και εκεί αυτόν θέλουν σύστε πλήρες ολοληζόντων ζώων. Και στουρθοκάμιλοι θέλουν σε κατοικεί εκεί, και σάτυροι θέλουν σε χορεύει εκεί, και οι έλουροι θέλουν σε φωνάζει έντες ερημωμένες οικίες αυτών, και θώες εν της παλατής της τρυφής, και ο καιρός αυτής πλησιάζει να έρθει, και η μέρα αυτής δεν θέλουσι επιμακρυνθεί. Δηλαδή, η κατακόσμο Βαβυλώνα σαν πόλη δεν υπάρχει, αδέρφοι. Λίθος επί λίθος. Γι' αυτό μην μπερδευτείτε, μην περιμένετε καινούρια Βαβυλώνα έτσι όπως ήταν τότε. Έχει πνευματική έννοια, όλα αυτά έχουν πνευματική έννοια. Είναι όλα μεταφορικά, αδέρφοι. Και την αποκαλεί και γυναίκα, την αποκαλεί και πόλη μεγάλη. Αδερφοί, γιατί από μια πρωτεύουσα προέρχονται όλα σε ένα κράτος, σε ένα έθνος. Αυτό θέλει να πει. Ότι από ένα κέντρο, από αυτή τη γυναίκα προέρχονται όλα. Από την εκκλησία του Αντιχρίστου θα προέρχονται όλα τα δελγήματα πάνω στη γη. Όλα. Αδερφοί. Από τη γυναίκα αυτή. Από δότε εις αυτήν, λέει. Ως και αυτή απέδωκεν εις εσάς. Δηλαδή έρχεται η εκδίκηση τώρα από τον Θεό και διπλασιάσατε σε αυτήν διπλάσια τα έργα αυτής με το ποτήριο με το οποίο εκέρασε διπλάσιον κεράσατε αυτήν. Δηλαδή θα έχει φοβερή ανταπόδοση, αδερφοί, γιατί έχει κάνει πολύ μεγάλα κακά, πολύ πολλά κακά επί της γης. Δεν θέλω να πάω εντελώς στο τέλος του κεφαλαίου, γιατί το λέει στο 24 εδάφιο ότι «και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και Αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης». Προσέξτε το να δείτε. Και οι πολέμοι από εκεί προέρχονται. Δυστυχώς, ναι. Οι περισσότεροι πολέμοι που γίνονται στον κόσμο είναι, τους λένε θρησκευτικούς πολέμους. Και όμως έτσι είναι, αδερφοί.
Και τον αδόλφο εδώ πέρα, αυτοί τον προωθήσαν για να κάνει αυτά που τα οποία έκανε. Να το ξέρετε. Αυτοί. Και αυτοί τον φυγαδεύσανε από ό,τι έμαθα. Και άλλους πολλούς φυγαδεύσανε, αξιωματικούς και στρατηγούς, και τους στείλανε στη Λατινική Αμερική, αδελφοί. Ποιοι? Από μοναστήρι σε μοναστήρι. Από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, ίσως Ιταλία, στα πλοία και δρόμο. Από τη Βαβυλώνα. Από αυτή τη γυναίκα, αδελφοί. Μη σας φανεί παράξενο ούτε απίστευτο. Όντως έτσι είναι, αγαπητοί μου. Και λέει, όσον εδόξασε να αυτήν και κατετρίφησε τόσων βασανισμών και πένθος δότε εις αυτήν. Διότι λέγει την καρδία αυτής, κάθομαι βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ήδη. Είναι πολύ σίγουρη, αδερφή, για τον εαυτό της. Και για τους προστάτες της είναι σίγουρη. Για το θηρίο με τα 7 κεφάλαια, είναι σίγουρη για τον δράκο. Ναι, αδερφή, άντε να βασιστείς τώρα τον διάβολο ή και τον αντίχριστο, αδερφοί μου, οι οποίοι εφεύρεσαν όλη αυτή την ιστορία εδώ. Δια τούτο, εν μία ημέρα θέλουν σε ελθεί η πληγή αυτής, θάνατος και πέμπτος και πείνα. Εν μία ημέρα θα γίνει η κρίση της. Και θέλει κατακαφθεί εν πυρή, διότι ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός ο κρίνων αυτήν. Μα ποιος την κατέκαψε και έφαγε τα σάρκα αυτής? Οι 10 βασιλείς, τα 10 κέρατα. Εδώ λέει ο Θεός το έκανε, το επέτρεψε. Τους έβαλε να το κάνουνε, αδερφοί. Και θέλουσι κλάψει αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν η βασιλής της γης. Η βασιλής της γης, γιατί όμως θα κλάψουν, ξέρετε? Το λέει. Οι πορνεύσαντες και κατατρυφίσαντες με ταυτής. Πορνεύσανε με αυτήν. Με τη γυναίκα εννοεί, αδερφοί. Τα είχανε καλά, είχαν συμφέρον, αδερφοί μου. Όταν βλέπω εσύ το καπνό της πυρπολήσεως αυτής, απομακρώθεν ιστάμενοι δια των φόβων του βασανισμού αυτής, λέγοντες ουέ ουέ η πόλη η μεγάλη Βαβυλών. Αλίμονο, αλίμονο λέει, ουέ είναι αλίμονο, 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 η πόλη η δυνατή, η μεγάλη Βαβυλών, η πόλη η ισχυρά, διότι εν μία ώρα ήρθε η κρίση σου, αδερφοί. Πάλι το επαναλαμβάνω. Η Βαβυλώνα αυτή καταστράφηκε, η πόλη, η πραγματική Βαβυλώνα καταστράφηκε το 378 από τον Ξέρξη. Εδώ πέρα έχουμε 90 μετά Χριστόν, αδερφέ. Και εδώ είναι στο τέλος του τέλους, έτσι, στην Αποκάλυψη, τα γεγονότα. Έχουν μεταφορική έννοια, μην μπερδευτείτε, γι' αυτό σας τα επαναλαμβάνω. Μεταφορική είναι η έννοια. Γιατί οι 10 βασιλείς θα είναι πολιτικοί, πρωθυπουργοί θα είναι τώρα, καγκελάροι θα είναι, ξέρω ότι θα είναι, μεγιστάνες θα είναι, βέβαια θα είναι αρχηγοί κρατών. Δεν είναι κέρατα. Γιατί άμα το πάρουμε κατά γράμμα κέρατα, τι, ένα κέρατο τι? Τι κάνει με ένα κέρατο? Το πετάς σε σκουπίδια. Ή το βάζει για διακόσμηση, ξέρω, το καρφώνεις εκεί με ένα καρφί. Καμία σχέση με τη λέξη κέρατο. Έχει κάτι, κάτι λέει, κάτι θέλει να πει, αδερφοί μου. Και οι έμποροι της γης κλαίωση και πενθούσε δι' αυτήν. Είχαν και αυτοί το χάλι τους, βεβαίως. Διότι ουδής αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτών. Είχε πολύ χρήμα, αδερφοί, πολύ εμπόριο. Άμα σας πω, αδερφοί, για μια εκκλησία, δεν θα πω όνομα όμως, για μια θρησκεία, μπορεί να είναι η έδρα της σε ένα μικρό μέρος, μέσα σε μια πόλη είναι. Όλοι λένε ότι είναι το πιο πλούσιο κράτος στον κόσμο. Είναι ένα από τα, είναι πιο μικρό, αλλά είναι ένα από τα πιο πλούσια κράτη στον κόσμο. Ή το πιο πλούσιο κράτη στον κόσμο. Επιχειρήσεις, εργοστάσια, πώς θα λένε, εκεί που βγάζουν χρυσάφι, ανθρακοριχεία, δεν είναι ανθρακοριχεία αυτά, ορυχεία, ορυχεία χρυσού, ορυχεία ουρανίου έχει, έχει κι άλλα, έχει εταιρείες, άμαξο εταιρείες, ασφάλειες ζωής αυτοκινήτων, θέλετε να σας πω το μέσα ασφάλειες, θα καταλάβετε, έχει το έμβλημά τους επάνω, η Generali, ο εννοού νοήτο, ένα λιοντάρι με δύο φτερά είναι, απ' τη γυναίκα αυτή είναι. Κι άλλα πολλά έχει, αδερφοί. Αυτά δεν είναι τίποτα. Κι άλλα πολλά. Θησαυρούς αμύθιτους.
αδερφή. Όλα τα λεφτά από αυτή τη θρησκεία, από τον κόσμο που έχει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κόσμο, του αναγκάζει να πληρώνουν κάθε μήνα και εδώ στη Γερμανία, σε όλο τον κόσμο, και όλα τα χρήματα πάνε εκεί. Ναι, αδερφή. Έτσι είναι. Και δυστυχώς, παντού γίνεται αυτό, σε όλο τον κόσμο, από τις μεγάλες θρησκείες. Και οι δικοί μας κάτω στην Ελλάδα τα μαζεύουν στο άθος. Δεν το λέω Άγιο Όρος, γιατί εμείς πιστεύουμε σε Αγίους ανθρώπους και στον Άγιο Θεό. Τώρα σε βουνά θα πούμε Άγια. Εντάξει, το όρο Σινά ήταν, είχε κάνει την παρουσία του ο Θεός. Αλλά όχι εκεί πέρα Άγιο Όρος. Τι να το πω, να το πω όρος οργείων καλύτερα. Γιατί πολλά γίνονται, αδερφοί. Σας είχα πει μια φορά ότι είχε πάει ένας από τα μέρη μας εκεί πέρα και ήρθε με ψυχολογικά τροχάδιν πίσω. Και δεν πήρε το μάθημα, πήγε και δεύτερη φορά και πάλι την κοπάνησε. Πες μας Απόστολε, τι γίνεται εκεί πέρα, του λέγαμε. Άσε, τι γίνεται εκεί πέρα, λέει. Πες μας τι γίνεται. Τι γίνεται, λέει, άσε. Δηλαδή, άμα τα ακούσεις θα σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι, αδερφέ. Τέλος πάντων. Ο Θεός να κάνει χάρη, αδερφοί μου, να τους ελεήσει και αυτούς και να τους σώσει, μακάρι. Πραγμάτιας χρυσού και αργυρού και λίθων τιμίων και μαργαριτών και βίσου και πορφύρας και μετάξεις, μα όλο το εμπόρευμα από εκεί περνάει. Από πού θα περάσει, αδερφοί μου. Και κοκκίνου και παν ξύλων αρωματικών και παν σκεύος ελεφάντινων και παν σκεύος εξίδου πολιτήμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου και κυνάμωμων και θυμιάματα, τα λέει όλα σχεδόν. Και μύρων και λίβανων και ίνων και έλαιων και σιμιγδάλιν και σίτων και κτίνη και πρόβατα, έχει σημασία που τα γράφει αυτά και τα λέει, αδερφοί, ο λόγος του Θεού, μεγάλη σημασία. Που σημαίνει, αδερφοί, ότι είχε εξουσία σε όλα. Το χέρι το είχαν παντού. Ναι, αδερφοί. Και ύπους και αμάξας και ανδράποδα, ανδράποδα είναι δουλεμπόριο, εμπόριο ανθρώπων, ψυχών ανθρώπων, και ψυχάς ανθρώπων. Σωματεμπόριο. Στα ελληνικά το λένε εμπόριο λευκής σαρκός. Ξέρετε τι σημαίνει εμπόριο λευκής σαρκός? Και έχει γίνει νεκρούσμα στην Ελλάδα. Λευκής σαρκός είναι γυναίκες από το βορρά που είναι ξανθές και όμορφες. Αδερφοί, τα εκμεταλλεύονται και αυτά, μην νομίζετε. Τα κάνουνε. Και τα οπορικά της επιθυμίας της ψυχής σου έφυγαν από σου τα πάντα, τα παχιά και τα λαμπρά έφυγαν από σου και πλέον δεν θέλεις ευρία αυτά. Οι έμποροι τούτων οι πλουτίσαντες από αυτής θέλουν συσταθεί από μακρόθεν δια των φόβων του βασανισμού αυτής κλαίοντες και πενδούντες και λέγοντες ουέ ουέ η πόλης η μεγάλη, αλίμον αλίμον η πόλης η μεγάλη, η εδεδειμένη βύσινον και πορφυρούν και κόκκινον και χρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτες. Αυτό το εδάφιο 16 σας θυμίζει τίποτα? Θέλετε να σας το υπενθυμίσω τι είναι? 16. Και λέγοντες ουέ ουέ η πόλη μεγάλη, η ενδεδειμένη βύσινον, θυμηθείτε τις λέξεις, και πορφυρούν και κόκκινον και χρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, διότι εν μία ώρα ερημώθη ο τοσούτος πλούτος. Γυρίστε μια σελίδα πίσω. Το εδάφιο 4 από το 17. Και γίνει το ενδεδειμένη πορφύραν και κόκκινον και χρυσωμένη, αυτό που διαβάσαμε, με χρυσόν και λίθιους τιμίους και μαργαρίτας. Εδώ λέει ότι έψα εν το ηχηρή αυτής χρυσούν ποτήριον. Ακριβώς το 16 τα ίδια λέει. Η μεγαλοπρέπειά της, ο στολισμός της, ο πλούτος της, αδερφοί μου. Θα είμαι σύντομος, αδερφοί. Και πας πλήρχος και πάντο το πλήθος το επί των πλοίων και ναύτε και όσοι εμπορεύονται δια της θαλάσσης εστάτησαν από μακρόθεν. Και έκραζαν βλέποντες τον καπνό της πυρπολίσεως αυτής, όπως είπαμε τα 10 κέρατα, οι 10 βασιλείς θα τη διαλύσουν, έτσι, αδερφοί. Και άμα γίνει μετά διασκορπισμός και η επίσημη θρησκεία μετά το τέλος της Βαβυλώνας, η επίσημη λατρεία
τότε την εφταετία θα είναι η σατανολατρία, η επίσημη θρησκεία, συγγνώμη. Μετά το πέσιμο της Βαβυλώνας, αυτήνης της γυναίκας, αυτήνης της εκκλησίας, να το πούμε έτσι, της αποστάτης, της αποστάτη εκκλησίας, θα επικρατεί σατανολατρία, αδερφοί. Και η επιρροή θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί και ο διάβολος θα έχει πέσει στη γη και τα δαιμόνια θα βγουν από την Άβυσσο και από τον αέρα θα είναι επί της γης. Και θα λατρεύουν τα δαιμόνια. Το λέει αυτό πάλι σε ένα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Θα καταργηθεί και ο Αντίχριστος θα κάνει τον εαυτό του Θεό. Είναι και αυτό γραμμένο μέσα. Αδερφοί, και θα ζητάει προσκύνηση την εικόνα του, το χάραγμα να παίρνουν. Και τελειώνω. Και ποια πόλη σε στάθη όμοια με την πόλη την μεγάλη, έχει ερωτηματικό. Ποια πόλη. Θαυμάζουν οι άνθρωποι, αδερφοί. Αλλά ό,τι είναι υψηλό στους ανθρώπους, το θαυμάζουν, αδερφοί, το διαφημίζουν, είναι δέλγημα εις το Θεό. Πάει η πρώτη Βαβυλώνα, αλλά και η τελευταία Βαβυλώνα, αδερφοί. Το ξαναλέω και πάλι τελειώνω, και τελειώνοντας, ότι οι ηγέτες της Ευρώπης έχουν σκοπό, έχουν αυτό το πνεύμα, να το ξέρετε, γιατί στο Στρασβούργο, άμα πάτε, στο κοινοβούλιο, έχει το σχήμα του πύργου της Βαβέλ. Άμα θέλετε, άμα ανοίξει ο καιρός, πάμε μια βόλτα στο Λουξεμβούργο, μια εκδρομούλα να δείτε, να δούμε, να το δούμε από κοντά και να δείτε πόσο κοντά είναι το τέλος, αδερφέ. Ίδιο με το πύργο της Βαβέλ. Όπως έμεινε στη μέση ο πύργος της Βαβέλ, έτσι είναι το κοινοβούλιο κτισμένο γύρω-γύρω στρόγγυλο και πάνω βλέπετε είναι σαν είναι, δεν είναι τελειωμένος, ημιτελής δηλαδή. Φοβερό δεν είναι? Απίστευτο. Είναι το ίδιο πνεύμα, αδερφοί. Επικρατεί από τότε και μέχρι σήμερα. Και ο Ιωάννης λέει, υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Από τότε υπήρχαν αντίχριστοι. Προσέξτε. Δηλαδή, εχθροί του Χριστού και ενάντια του Κυρίου. Κόντρα στο Θεό. Αλλά δεν είναι ο πραγματικός αντίχριστος που θα έρθει στο τέλος. Αλλά επικρατούσε το πνεύμα αυτό, αδερφοί μου. Πάντα. Αμήν, αδερφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει.